Γεια σας, είμαστε εδώ με τη Βικτόρια που φοράει το πάρα πολύ ωραίο στέμα της. Λοιπόν, και προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη στέκα, σωστά, τη στέκα της Άριελ. Λοιπόν, και προσπαθούμε να καθαρίσουμε εδώ τις ντουλάπες, την ντουλάπα δηλαδή των παιδιών. Είναι πολλά πράγματα, έχεις απόλυτο δίκιο Βικτόρια, και γι' αυτό θα κάνω αυτό το βίντεο, γιατί και άλλοι άνθρωποι έχουν πολλά πράγματα. Να πούμε πώς θα τα ξεκαθαρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουμε. Θα σας δώσω μερικές πολύ γρήγορες συμβουλές που εμένα με βοηθάνε. Η μία είναι να κάνετε ντάνες, δηλαδή να τα ξεχωρίζετε σε ντάνες πολύ, πολύ ιδιαίτερες, δηλαδή όχι απλά χειμωνιάτικα καλοκαιρινά, δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ. Χειμωνιάτικα που κάνουν στο παιδί τώρα. Χειμωνιάτικα που είναι 4-5 ετών και θα κάνουν στο μικρό παιδί του χρόνου. Καλοκαιρινά. Ανοιξιάτικα. Ανοιξιάτικα που τα χρειαζόμαστε τώρα, αλλά σε 2 μήνες δεν θα μας εξυπηρετούν γιατί θα είναι πια καλοκαίρι. Αυτές οι ντάνες θα σας σώσουν, γιατί θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε και να ταξινομήσετε στην ντουλάπα. Α, τέλεια, φοράει μπουφάν το παιδί μου. Αρκουδάκι, αρκουδάκι. Λοιπόν, και θα μπορέσετε να ταξινομήσετε με τρόπο που, ας πούμε, τα ρούχα τα οποία είναι για τώρα, για τον ντεμί σεζόν, να τα βγάλετε μπροστά-μπροστά για να τα χρησιμοποιήσετε. Γιατί πόσες φορές έχει τύχει να κρύψεις ένα ρούχο πίσω και να το βρεις μετά και να πεις, α, τώρα όμως που το βρήκα, ή τη είναι μικρό, ή α, δεν είναι πια η εποχή του κλπ. Κλπ. Οπότε ντάνες ξεχωριστές. Ό,τι είναι να κρύψετε στις αποθήκες, εμένα το αγαπημένο μου μέσο. Για να κρύβω είναι αυτό, το αγαπημένο μου μέσο αποθήκευσης, το οποίο βάζω απ' έξω και ταμπέλες. Βλέπετε εδώ, winter jacket. Γιατί δεν μπορούσα να γράψω χειμωνιάτικα μπουφάν, έγραψα winter jacket. Λοιπόν, αυτά εδώ θα σας σώσουν, γιατί θα μπορέσετε να τα αποθηκεύσετε και με ένα zip γρήγορα, να βλέπετε τι έχει μέσα το καθένα στην αποθήκη σας ή τέλος πάντων στο πατάρι σας. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω είναι, μην το κρατάτε αν δεν το φοράτε. Αν το παιδί δεν το έβαλε μέσα στη σεζόν, σίγουρα δεν θα το βάλει το χρόνο, ακόμα και αν του κάνει. Και επίσης, αν για το πρώτο παιδί θεωρούσατε ότι το ρούχο είναι λίγο μπα, σίγουρα δεν θα το βάλετε και για το δεύτερο. Οπότε μην το κρατάτε με την ελπίδα ότι θα το βάλει το δεύτερο παιδί. Αν για κάποιο λόγο το αποφεύγατε όλο το χειμώνα, το μπουφανάκι που δεν σας άρεσε, μην το κρατήσετε. Κρίμα είναι, χαρίστε το σε κάποιο παιδί που θα το βρει τέλειο ή που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καθόλου, οπότε σε κάθε περίπτωση το χρειάζεται περισσότερο από εσάς. Το άλλο είναι, το άλλο μου αγαπημένο tip. Όσο είναι ακόμα νήπια, μπορούμε να τα ξεγελάμε λίγο εισαγωγικά. Τι εννοώ? Όταν έχουμε τόσα πολλά ρούχα και τόσα πολλά παπούτσια και τόσες πολλές τσαντούλες, δεν χρειάζεται να τα κρατήσουμε όλα, μπορούμε λίγο να τους κρύψουμε, δηλαδή να εξαφανιστούν σιγά σιγά αυτά που δεν μας αρέσουν. Φερρυπίν τώρα. Έχουμε αυτή την τζαντούλα και έχουμε και αυτή την τζαντούλα. Έχουμε 200 τέτοιες τζαντούλες με την Έλσα και την Άννα, οι οποίες είναι και μέτριας ποιότητας, όπως ξέρετε, λίγο αυτό το αυτό, και έχουμε μόνο μία τέτοια υπέροχη καλοφτιαγμένη τζαντούλα. Προφανώς, τώρα που χρειάζομαι χώρο να ξεκαθαρίσω τις τζαντούλες, αυτή εδώ. Αντίο, αυτή εδώ την κρατάμε. Λέτε να αναζητήσουν την τζαντούλα με την Έλσα και την άλλα. Ναι, μπορεί να την αναζητήσουν. Τι θα πούμε? Χάθηκε. Και εμείς τι θα έχουμε κάνει? Θα την έχουμε χαρίσει σε ένα παιδί που θα γεμίσει με χαρά, γιατί δεν έχει τζαντούλα με την Έλσα και την Άννα, όπως έχουμε εμείς. 2-3. Οπ. Κατέρευσε το κινητό, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ακριβώς αυτό, ότι χαρίστε. Με ρωτάτε πολλές φορές που χαρίζω εγώ των παιδιών τα πράγματα. Τα χαρίζω είτε σε οικογένειες που γνωρίζω προσωπικά και ξέρω ότι έχουν ανάγκη, είτε στον Ιππιοτροφείο Καλλιθέας που φιλοξενεί πάρα πολλά παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Είμαι σίγουρη ότι αν και εσείς ρωτήσετε είτε στο Δήμο της γειτονιάς σας είτε οπουδήποτε αλλού, θα σας πούνε κάποιον που έχει ανάγκη, θα σας γεμίσει χαρά το να χαρίσετε. Και θα γεμίσει εκείνα ακόμα μεγαλύτερα χαρά, βέβαια. Λοιπόν, και τέλος θέλω να σας πω ότι τα παιδιά μας και ειδικά τα κορίτσια μας δεν είναι η Lady Gaga, δεν είναι ανάγκη να έχουν 30 φορέματα για πάρτι, ας πούμε. Προφανώς, όταν έχουν γενέθλια όπως είχαμε εμείς πριν από λίγο καιρό, όλοι μας φέρουν δώρο έτσι ρούχα πολύ επιτιδευμένα και ωραία και καλοστολισμένα κλπ. Όμως αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι οι φόρμες τους, τα κολάν τους, τα φούτερ τους, τα τίσερ τους. Αυτά είναι τα βασικά είδη. Μην το ξεχνάτε, γιατί πολλές φορές μου έχει τύχει και εμένα να τα κρατάω όλα και να λέω τι χαρτωμένο και τελικά να μην έχω αντίσω τα παιδιά μου. Οπότε όλα αυτά τα χαριτωμένο, κρατάμε μόνο αυτά που μας αρέσουν πραγματικά και τα υπόλοιπα τι είπαμε ότι κάνουμε, τα χαρίζουμε. Αυτά σας αφήνω για να συνεχίσω. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσω πριν από το απόγευμα. Και μην ξεχνάτε, μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα και βάζουμε και μια τάξη και θα υποφεληθούμε αυτόν τον καιρό να τον περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Σας φιλώ.